Οι τιμές των καυσίμων απογειώθηκαν και ένα μεγάλο μέρος του μισθού εξανεμίζεται στη βενζίνη. Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω της επιδότησης καυσίμων να βοηθήσει τα πολύπαθα νοικοκυριά να ανασάνουν, αλλά με επιδότηση έως 55 ευρώ ανά όχημα για 3 συνολικά μήνες, οι πολίτες υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να τους χρυσώσει το χάπι. Δεν τα κάνετε καν τα χαρτιά? Όχι. Γιατί εντάξει, να ξέρεις το κόμμα, τόσα γραφειοκρατία για 40-50 ευρώ. Δεν φτάνουν, εννοείται δεν φτάνουν. Και αυτό το μέτρο δεν θα ικανοποιήσει, πιστεύω, τους περισσότερους πολίτες που έχουν αυτοκίνητο. Καλύτερα να μην τα δίνει καθόλου αυτά τα 50 ευρώ. Πιστεύω οι περισσότεροι δεν θα τα πάρουν. Πολύ λίγο είναι το ποσό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εάν το δικαιούμαι, θα κάνω την αίτηση να το πάρω. Και οι πρατηριούχοι δεν περιμένουν να γεμίσουν ρεζερβουάρ μέσω της επιδότησης. Δεν είναι ένα γέμισμα, είναι πιο λίγο από το γέμισμα. Δεν γεμίζει το αυτοκίνητο με 50 ευρώ πλέον τώρα, ούτε με 55. Ένα μέσο αυτοκίνητο θέλει από 75 έως 80 ευρώ για να γεμίσει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει σύντομα και οι δικαιούχοι θα μπορούν με τους προσωπικούς κωδικούς του TaxisNet να εισέρχονται στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στο gov.gr και το ποσό θα χορηγείται είτε με την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και με μπόνους 5 ευρώ ή διαφορετικά με την πίστοση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό. Η οποία πλατφόρμα θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει είτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος, είναι μια απλή διαδικασία, είτε μέσω των ΚΕΠ μπορεί να κάνει την αίτησή του, είτε μέσω ιδιώτη παρόχου, δηλαδή των λογιστών, που όμως είναι μια διαδικασία που θα χρεωθεί από τους λογιστές, άρα λοιπόν θα μειωθεί το ποσό. Όσο για το ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης, να έχει εισόδημα του 2020 30.000 έως 30.000 εισόδημα να υπάρχει, και εκεί ουσιαστικά παίρνει την επιδότηση. Για τους ιδιοκτήτες δικύκλων το ποσό ανέρχεται σε 30 με 35 ευρώ. Κάποιοι μπορεί να προσδοκούν την έστω και μικρή επιδότηση, αλλά να βρεθούν προαπρόπτου. Σε περίπτωση που μια οικογένεια έχει δύο αυτοκίνητα με συνδικαιούχους, τους δύο συζύγους μπορεί ο ένας να λάβει για το ένα, ο άλλος για το άλλο, ενώ σε περιπτώσεις οικογενειών που ιδιοκτήτης σε όλα τα οχήματα της οικογένειας είναι ο ίδιος, και εκεί έχουμε τη δυσάρεστη έκπληξη να δικαιούται επιδότηση για ένα και μόνο όχημα. Ως επιδότηση είναι πάρα πολύ μικρή, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Έγινε μία τομή στο πετρέλαιο κίνησης, μειώθηκε κατά 15 λεπτά. Η ηλεκτρονική κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως την 31η Ιουλίου, καθώς στη συνέχεια απενεργοποιείται. Έτσι κι αλλιώς, όπως σχολιάζουν οι πολίτες, η επιδότηση θα εξαντληθεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 20 ή 21 Απριλίου θα καταβληθεί το επίδομα ακρίβειας 200 ευρώ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.